Η λαϊκή που ήταν στην οδό Ηροδότου, στην Παναγία την Καμαριανή, έπρεπε να φύγει γιατί ήταν πολλά χρόνια εκεί πέρα. Οι κάτοικοι είχαν πρόβλημα και εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολλά χρόνια, ήταν γύρω στα 13 χρόνια. Αλλά όταν φεύγει μια λαϊκή από ένα μέρος και πηγαίνει σε κάποιο άλλο, πρέπει οι αρμόδιοι να βρουν το κατάλληλο μέρος. Όχι να πάει σε έναν δρόμο που είναι 6 μέτρα. Χωρίς πεζοδρόμια, όπως ανέφερα. Χωρίς πεζοδρόμια και το κυριότερο. Οι ίδιοι έμποροι αφήνουν τα πράγματά τους, χθες συγκεκριμένα την Τρίτη έγινε η λαϊκή, αφήνουν τα πράγματά τους στην οδό Καρίας, μεταφέρουν τα αυτοκίνητα σε άλλους δρόμους και γίνεται ο πιο κεντρικός δρόμος κομφούζιο. Δεν μπορεί να περάσει ασθενοφόρο, δεν μπορεί να περάσει πυρασβεστή. Αν θα γίνει κάτι, είναι μια ορολογιακή βόμβα, όπως ακριβώς το λέω. Εκεί πέρα η οδό Καρίας. Δεν πήραν υπόψη τους 280 υπογραφές των ανθρώπων που λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί η λαϊκή. Δεν πήραν τίποτα υπόψη τους. Πήγανε σε ένα μέρος, στο πιο κεντρικό μέρος της Αλικαρνασσού, να κάνουν μια λαϊκή που δεν εξυπηρετεί κανένα. Ενώ μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο μέρος, να δουν άλλα μέρη. Έχει χώρους. Ασφαλώς έχει χώρους. Άλλους η Αλικαρνασσός προκειμένου να φιλοξενήσει την λαϊκή. Δώστε μας, ας πούμε. Με ένα παράδειγμα, φεύγει γιατί πρέπει να φύγει μετά από πάρα πολύ καιρό από την οδό Ηροδότου μπροστά από την Παναγία την Καμαριανή. Αν και εγώ ξεκίνησα και είπα ότι είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος, πλατής δρόμος, ευέλικτος, λειτουργικός και μπορεί να βοηθήσει. Αλλά δέχομαι αυτό που λέτε, ότι έπρεπε να φύγει γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται και λένε: ρε παιδιά, ας πάει και σε μια άλλη περιοχή να πάρουμε κι εμείς ανάσα. Δώστε μας προτάσεις. Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Εγώ θα σας πω δύο προτάσεις. Υπάρχει καταρχήν η παραλιακή, η καινούργια παραλιακή, δίπλα στην οδό Σεφέρη, που είναι ένας μεγάλος δρόμος και μπορεί να εξυπηρετήσει μια λαϊκή μεγάλη, σαν τη λαϊκή που γίνεται της Αλικαρνασσού. Υπάρχει η οδός Μικράς Ασίας, που δεν ενοχλεί κανένα. Εξυπηρετεί η Μικράς Ασίας που είναι. Είναι παράλληλος στο φάρο από πάνω, στο πρώην κέντρο φάρος, είναι από πάνω. Είναι ακριβώς δίπλα. Εκεί ο δρόμος πάει μέχρι το Μελέα Μερκούρι. Και δεν εμποδίζει κανένα. Από τις φυλακές δηλαδή της Αλικαρνασσού και κάτω, θέλετε να πείτε, έτσι, ναι, για να το καταλάβουμε. Ασφαλώς, ναι, εκεί πέρα. Μάλιστα. Δεν είχαν υπόψη τους στο Δήμο, παίρνοντας και στην αρμόδια επιτροπή αυτές τις προτάσεις, δεν ζήτησαν λίγο και ως δημοτική κοινότητα τις δικές σας τις προτάσεις και τις θέσεις πριν ληφθεί η απόφαση για την μετακίνηση της λαϊκής σε ένα άλλο δρόμο? Η μετακίνηση της λαϊκής, σαν δημοτική ενότητα, εμείς έχουμε γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Την απόφαση την παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Αλλά βλέπω ήδη ότι η Αλικαρνασσού είναι τόσα πολλά που έχουν γίνει μια βεβαρημένη περιοχή και το μόνο που γράφει καταργήθηκε λεγόταν Καπή Αλικαρνασσού. Τώρα λέγεται Καπή Ηρακλείου. Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το μόνο μας έμεινε λέγεται φυλακές της Αλικαρνασσού. Από εκεί φανταστείτε ότι την Αλικαρνασσού θέλουν να την υποβαθμίσουν με όλα αυτά που κάνουν. Δεν παίρνω τίποτα. Μα επειδή έχετε γνωμοδοτικό χαρακτήρα, γι' αυτό σας ρώτησα εάν ζητήθηκε η δική σας η άποψη, κύριε Μουρμπουτζάκη. Ζητήθηκε, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τους είπατε δηλαδή ότι βολεύουν αυτοί οι δρόμοι, όπως είπατε, η νέα παραλιακή, η οδός Μικρασίας αυτή την ώρα? Δεν έγινε δημόσια διαβούλευση να δούμε πού θέλουν να πάνε, να έρθουν να κοιτάξουν το χώρο, να κάνουν, να ράνουν. Ξαφνικά, μία στιγμή, μετά από τόσο καιρό, λένε στην οδό Καρίας πάμε και τελείωσε. Αυτό ήτανε. Μάλιστα. Πήγατε στη συνέχεια και αφού ελήφθη η απόφαση στη Δημοτική Αρχή, μιλήσατε με κάποιους? Ασφαλώς. Χθες μας δέχτηκε μια επιτροπή από 20 άτομα, μας δέχτηκε και ο αντιδήμαρχος κ. Γινιωτάκης. Του μεταφέραμε τα προβλήματα, του μεταφέραμε τι συμβαίνει, όλα αυτά. Ο άνθρωπος δέχτηκε να μιλήσει σήμερα το πρωί που θα γυρνούσε ο δήμαρχος από την Αθήνα, του μεταφέρει τα προβλήματά μας και να μεταφέρει και τις υπογραφές. Να του δείξει τι ακριβώς συμβαίνει. Και τις φωτογραφίες που βγάλαμε και του δώσαμε και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, 280 υπογραφές στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, 280 υπογραφές αντίδρασης και με το αίτημα το δικό σας να γίνει εκ νέου μεταφορά της λαϊκής, να πάει σε ένα δρόμο ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετεί και τους καταναλωτές, αλλά να μην προβληματίζει και να δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους που μένουν εκεί, λέτε. Γιατί στην οδό Καρίας, όπως έγινε η λαϊκή εχθές, έγινε χωρίς υποδομή, ούτε τουαλέτες,
ούτε. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Τα πάντα δεν έγινε χωρίς υποδομή. Ξαφνικά την Τρίτη πάμε λαϊκή ουδοκαρίας. Μάλιστα. Να το καταλάβω αυτό που λέτε, γιατί όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε το πώς τα πράγματα λειτουργούν. Είπατε ωστόσο κάτι που ξέρετε προβληματίζει. Υποβαθμίζουν την Αλικαρνασσό. Αυτή την προσπάθεια βλέπετε, κύριε Μουρτζάκη? Ναι, ασφαλώς αυτό βλέπω, γιατί ό,τι γίνεται το φέρω στην Αλικαρνασσό. Ό,τι κακό υπάρχει θα το φέρω στην Αλικαρνασσό. Το μόνο που σας λέω, σας επαναλαμβάνω πάλι, από παντού σβήσαν τις υπεγγραφές που γράφανε Αλικαρνασσό, μόνο αυτό να φανταστείτε. Και τώρα το μόνο μας έμεινε, στην Αλικαρνασσό γράφουν μόνο φυλακές Αλικαρνασσού, τίποτα άλλο. Λοιπόν, εσείς ό,τι έχει να κάνει με την λαϊκή αγορά κινείστε με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε να μετακινήσετε με αυτόν τον τρόπο μέχρι και να δικαιωθείτε, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά να θυμηθώ λίγο και κάτι άλλο, το οποίο είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία στην περιοχή της Αλικαρνασσού και όταν ήσασταν πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας, γιατί τα είχαμε ξαναπεί και τότε. Το κοινωνικό σας το παντοπολείο λειτουργεί έτσι με την ίδια πορεία, κύριε Μουρτζάκη? Αυτό θα ρωτήσω τον Δήμαρχο, τον καινούριο Δήμαρχο, τον κ. Λαμπερνό, αν λειτουργεί. Εγώ βλέπω ότι δεν λειτουργεί. Έκλεισε. Έκλεισε το κοινωνικό παντοπολείο. Εξυπηρετούνται μόνο 10 οικογένειες. 10 οικογένειες, όχι 10, 10, γιατί? Λέω πολλές οικογένειες. Από τις 200 οικογένειες που εξυπηρετούσαμε, δίναμε, δεν ξέρω, γι' αυτό θα ρωτήσω τους αρμόδιους. Εσείς δεν είχατε κάποια ενημέρωση ως Δημοτικό Συμβούλιο στην αντιπολίτευση? Είναι μεν σήμερα, αλλά πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας, το φτιάξατε, το ιδρύσατε? Αυτό το ιδρύσαμε, έμεινε στα χαρτιά. Μας είχαν παραχωρήσει ένα οικίσκο, βάζαμε τα τρόφιμα εκεί μέσα. Δείτε τώρα τον οικίσκο. Εγώ περνάω από πολλές φορές και στεναχωριέμαι, έτσι που έγινε. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για 1000 προβλήματα στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο για να γίνει πραγματικά ένα μεγάλο ρεπορτάζ βάσει αυτού που λέτε, ότι υποβαθμίζεται ή συνεχίζεται η υποβάθμιση της Αλικαρνασσού, κύριε Μουρτζάκη. Φανταστείτε, οι άνθρωποι της Αλικαρνασσού είναι περισσότεροι οικοδόμοι. Τώρα με την κρίση δεν υπάρχουν ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Και όλα τα προβλήματα στην Αλικαρνασσό συνεχίζονται. Να, το λέτε μόνο σας. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η απάντηση που δίνεται κοινωνικό παντοπολείο. Οικοδόμοι δουλειά δεν έχουν, ανεργία που μαστίζει την περιοχή. Κοινωνικό παντοπολείο που εξυπηρετούσε 200 ανθρώπους και σήμερα άντε το πολύ να εξυπηρετεί 10 οικογένειες και έχει αφαιθεί. Έχει από το πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου που στέλνουν τα τρόφιμα να τα παίρνουν από το Δήμο Ηρακλείου, όχι από την Αλικαρνασσό πλέον. Είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαμετακομιστικό κέντρο έχει γίνει πάρα πολύ απλά, θέλετε να πείτε. Αυτό ακριβώς.